ποτέ να με ενδιαφέρεις. Γεια σας, είμαι η Αποστολία Ζωή και ακούτε Art FM 90,6. Εντάξει τώρα, ακούγοντας αυτή τη φωνή, νομίζω ότι μένει στο ακουστικό σου, έτσι. Ήταν σαν να ήταν προηγογραφημένο, έτσι. Ναι, ναι. Λες και το είχαμε... Μπράβο, το έχεις. Κατευθείαν σου βγαίνει όπως είναι, έτσι. Κοίτα, το έχεις και στη σκηνή αυτό. Το ραδιόφωνο, η σκηνή είναι πιο εύκολη, γιατί είναι κάτι που το κάνω πολύ συχνά και πολλά χρόνια. Αλλά γενικά το ραδιόφωνο είναι κάτι που θα μπορούσα εύκολα να κάνω από θέμα, δηλαδή αυτή την εσωτερικότητα που έχει. Δεν ξέρω αν θα ήμουν καλή, αλλά σίγουρα θα ήταν κάτι που θα με ενδιέφερε. Ξέκλεψα τώρα και πήρα το γράμμα σίγμα από το όνομά σου, που είναι η λέξη σκηνή. Ναι, το βγάζω, περίμενα το βγάλω, ναι. Στη σκηνή μεταμορφώνεσαι κυριολεκτικά, με όλη τη σημασία της λέξης. Θα ήθελα να σε ρωτήσω τι είναι αυτό που σε δυσκολεύει όταν είσαι on stage, ναι. Ο μοναδικός παράγοντας που μπορεί να με ανεβάσει και να με κατεβάσει, να με δυσκολέψει και να με ευκολύνει, είναι ο κόσμος. Δεν έχω κανέναν άλλο να στάθμει το παράγοντα, εκτός πια αν κοπεί το ρεύμα, έτσι, okay, που είναι κάτι τραβηγμένο. Ανάψτε τους αναπτήρες και πάμε... αλλά ναι, είναι κάτι πολύ τραβηγμένο. Αλλά το μοναδικό πράγμα που μπορεί να μου αλλάξει την ψυχολογία και να με κάνει να περάσω όμορφα ή άσχημα είναι ο κόσμος. Τώρα βλέπουμε, σε θαυμάζουμε και στην τηλεοπτική σκηνή, στο Your Face and Familia, στον αυτό Αντένα. Αυτό πια, πώς το βλέπεις αυτό. Και μπορώ να πω, επειδή είδα και την πρεμιέρα του Your Face and Familia, που έκανες και την έναρξη. Αυτό είναι δύσκολο, δεν είναι αγχωτικό να κάνεις την έναρξη. Εμένα μου λες. Αν και είχες ένα προβληματάκι με το μικρόφωνο εκείνη τη στιγμή, κατάφερες, on the stage που λέμε, να το φέρεις εις πέρας και πολλοί να μην καταλάβουν για το τι έχει συμβεί. Ξέρεις, το είδα να μετά στην τηλεόραση, όχι στην τηλεόραση, σε YouTube τέλος πάντων, και αν ήμουν θεατής δεν θα το καταλάβαινα καθόλου. Δεν το καταλαβαίνεις. Επειδή είναι πολύ καλός ο σκηνοθέτης που έχουμε, κατάλαβα ότι έγινε πρόβλημα και πήρε την κάμερα από πάνω, οπότε όλο το παρασκήνιο και το σούσουρο που έγινε εκεί πέρα δεν το κατάλαβε τίποτα κανείς. Αλλά το σοκαριστικό θα ήταν να είσαι στο στούντιο, γιατί γίνεται αυτό το μπαζ και μέσα σε ένα δευτερόλεπτο ξαφνικά και το μπαλέτο και εγώ ξαναγινόμαστε αυτό που πρέπει. Δηλαδή αν το έγραφε όλο αυτό, ήτανε ναι, από τις στιγμές που σου προσφέρουν εμπειρία. Ναι, μα φαίνεται ότι έχεις και εμπειρία στη σκηνή, γιατί το σου μου λέω έδωσε το, και άλλη εμπειρία αυτό, πίστεψέ με. Το βγήκε προς τα έξω, αλλά δεν καταλάβει κανείς το τι συνέβη. Μα γι' αυτό με βάλανε και πέρα πρώτη και τους έλεγα, ρε παιδιά, γιατί εμένα. Δεν πειράζει, μια χαρά δυναμική έναρξη έκανες και το είχες, έτσι. Κοίταξε, το έκανες πίσω δυναμική. Εγώ το είπα πάντως, πήρα όλο το μάτι της εκπομπής, το μάτι, το πήρα εγώ. Νομίζω όμως ότι ήταν καλό, γιατί και σε νούμερα τηλεθέασης και γενικά έσκησε το show και θα ασκήσει και αύριο την Κυριακή 9 και 4 στους δέχτες του Αντένα όλοι, να απολαύσει την Αποστολία Ζώη μια διαφορετική, ως Lady, έτσι. Lady Angela. Άντζελα Δημητρίου, η οποία το όνομά της ακούγεται τώρα αυτές τις μέρες αρκετά. Ναι, ούτε να το είχαμε φτιαγμένο αυτό. Ούτε συνεννοημένο να ήταν. Την μέρα που βγήκε η διαφήμιση, πέσανε πολλά τηλέφωνα, έχω να σου πω, και ήταν σοκαριστικό, γιατί ψάχνα να τη βρω και ψάχνα να δω τι γίνεται, για να καταλάβω τι με περιμένει την Κυριακή. Τώρα που θα ενσαρκώσεις την Άντζελα Δημητρίου, σε δυσκολεύει κάτι, ας πούμε, τώρα? Είσαι έτοιμη δηλαδή μια μέρα πριν? Όχι, το... δεν είμαι καθόλου έτοιμη. Είναι πολύ δύσκολη η Άντζελα. Έχετε δηλαδή πρόβα και αύριο? Ουσιαστικά οι πρόβες μας δεν είναι πάρα πολλές, για να ξέρει ο κόσμος. Έχουμε μία πρόβα με τους δασκάλους μας και μία πρόβα που έχουμε να στήσουμε το όλο θέμα στο στούντιο. Η Κυριακή είναι ένα πέρασμα για να δούμε ότι το έχουμε σωστά και ξεκινάει το live. Δεν είναι οι πρόβες δηλαδή, ας πούμε, που απαιτεί π.χ. η Κάθριν Τζέτα Τζόνς που έκανα εγώ, που οι άνθρωποι στο musical μπορεί να κάνουν και 3 μήνες πρόβες. Εγώ έκανα 2 πρόβες. Άρα όλοι οι καλλιτέχνες εκεί έχετε λίγες πρόβες. Είναι λίγες πρόβες, αλλά και μετά δουλεύεις πολύ στο σπίτι σου. Τόσο άρτιο αποτέλεσμα, δηλαδή και οι συνεργάτες εκεί στον Αντένα. Αναγκαστικά ο καθένας δουλεύει και στο σπίτι του. Όχι μόνο οι καλλιτέχνες, και οι χορευτές και οι χορευτές. Ανυπομονώ αλήθεια να σε δω. Την Άντζελα. Ως Άντζελα Δημητρίου, έτσι. Πολλοί κόσμος που δείχνει αυτό και αγχώνομαι.
Δεν πειράζει, να χώνεσαι. Εγώ πιστεύω πρέπει να το διασκεδάσεις και να περάσεις ωραία. Ναι, και μόνο αυτό. Από μόνο εκεί αυτό. Και πέρα θα βγει έτσι και στους τηλεθεατές, μόνο πιστεύω. Αυτό, ναι, ναι. Λοιπόν, Αποστολία Ζωή, εδώ έχουμε πάρει ήδη το σίγμα που είναι η λέξη σκηνή. Mm-hmm. Δίνω την μπάσα σε σένα και επέλεξε εσύ το γράμμα που θες το επόμενο. Θέλω το λάμδα. Λοιπόν, το λάμδα δεν το έχω βάλει. Από ό,τι βλέπω εδώ. Μπορούμε όμως να βάλουμε. Είναι φοβερό. Το λάμδα το έχω εκεί, αλλά δεν το έχω εγώ εδώ. Λοιπόν, το λάμδα θα βάλω τη λέξη λύτρωση. Λύτρωση. Λυτρώνομαι με την αλήθεια, εγώ προσωπικά. Λυτρώνομαι γιατί μου αρέσει να γνωρίζω τι συμβαίνει γύρω μου. Γιατί μπορώ να πορευτώ καλύτερα με την αλήθεια. Σε στεναχωρεί το ψέμα. Το ψέμα με αποδιοργανώνει, με κάνει να μην ξέρω τι πρέπει να σκεφτώ και πώς να χειριστώ μια κατάσταση, και εκεί μπορεί να κάνω λάθος, γιατί ακόμη και δίκιο να έχω, μπορεί να το χάσω το δίκιο μου, γιατί δεν αντέχω να μην υπάρχει μια τάξη και μια θετική κατάσταση. Δηλαδή για μένα η αλήθεια είναι θετικό πράγμα, ακόμη και να σου πει το χειρότερο πράγμα όλος απέναντί σου. Είναι θετικό γιατί μπορείς να πορευτείς με αυτό και να σου πω, ας πούμε, ότι δεν είσαι καλός αυτό που κάνεις. Μπορεί να σε στεναχωρήσω, αλλά μπορεί να το σκεφτείς και αύριο μεθαύριο να κάνεις κάτι καλύτερο που σου ταιριάζει περισσότερο. Το να μην μου λες την αλήθεια και να με μπερδεύεις, έχω θέμα. Μεγάλο. Σου έχει τύχει να σου πούνε έτσι ένα πολύ μεγάλο ψέμα που να σε στεναχώρησε πάρα πολύ, να σε ταρακούνησε? Κοίτα, κατά καιρούς μαθαίνω διάφορα τα οποία είχαν συμβεί και στο παρελθόν, ας πούμε. Πλέον όχι, δεν με στεναχωρεί κάτι. Τότε που περίμενα περισσότερο από τους ανθρώπους και θεωρούσα ότι είναι λίγο πιο αγγελικά πλασμένος αυτός ο χώρος, ναι, με είχε στεναχωρήσει. Κάτι που να με έχει σημαδέψει, όχι. Αλλά γενικά όλα αυτά τα μικρά αρχίζουν και μαζεύονται. Και αν δεν θωρακιστείς, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή αισθάνομαι θωρακισμένη, γι' αυτό και μπορώ και ανταπεξέρχομαι, αν δεν θωρακιστείς, νομίζω ότι χάνεις κάπου τον εαυτό σου εκεί μέσα και χάνεις και, τι να σου πω, την καθημερινότητά σου, αυτό που πρεσβεύεις. Μπορεί και να χάσεις ακόμα και αυτό που πρεσβεύεις. Ξέρεις τι, θα πάρω το ζήτα από το, ναι, το επιθετό σου. Λοιπόν, βγάζω το λάμδα, έτσι, και πάμε και το ζήτα. Πάζε και το ζήτα, όπου είναι η λέξη ζωή. Επειδή λέμε τώρα πάνω για αλήθειες και ψέματα, λύτρωση, που είναι συναισθήματα και πράγματα της ζωής μέσα, που τα βιώνουμε πολύ συχνά. Σημαντικά. Νιώθω ότι σε είχε στεναχωρήσει κάτι και έφυγες ξαφνικά και σε χάσαμε. Με είχε κουράσει. Στη ζωή σου όχι, κάτι, δεν με στεναχώρησε. Κάτι έγινε, ταρακουνήθηκες και λες, παιδιά, όπα. Κοίτα να δεις, ένα χρόνο πριν φύγω, το είχα πάρει απόφαση ότι πρέπει να σταματήσω λιγάκι, γιατί είναι όλο αυτό που σου είπα πριν, δηλαδή μαζεύονται μικρά και κάποια στιγμή μπορεί εκεί μέσα να χαθείς κι εσύ, γιατί όταν εγώ έχω σαν απέναντί μου και έχω μάθει από τους υπόλοιπους ότι ενδεχομένως μου λένε και ψέματα για να κάνουν τη δουλειά τους, όταν βλέπω εσένα δεν θα σε αντιμετωπίζω σαν λευκό πανί. Θες και να θα δεις πρέπει να γράψουμε την ιστορία αυτό μαζί. Ή όχι. Ναι. Όχι, σκέφτομαι δεύτερα πράγματα. Σκεφτόμουν, είχα φτάσει σε σημείο να σκέφτομαι δεύτερες, να έχω δεύτερες σκέψεις. Μου λέγες κάτι και δεν το πίστευα όπως θα έκανα. Γιατί η δικιά μου η προσωπικότητα γενικότερα είναι καλοπροαίρετη. Δηλαδή θέλω αυτό που μου λες να το πιστέψω μέχρι να μου αποδείξει το αντίθετο. Ναι, κατάλαβες τι λέω. Οπότε όταν σε γνώριζα εσένα, επειδή είχα το παρελθόν μου με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ήθελαν να σου λέω να κάνουν τη δουλειά τους και την κάνανε με έναν τρόπο που μου λέγανε ψέματα. Ή κρύβαν τη μισή αλήθεια ή δεν ξέρω πώς, τέλος πάντων, με διάφορους τρόπους, δεν σου δίνω ευκαιρία. Δηλαδή αναγκαστικά σκεφτόμουν λίγο πιο πονηρά και αυτό εμένα με αλλίωσε. Και όταν το συνειδητοποίησα αυτό, αποφάσισα ότι για ένα χρόνο θα δουλέψω, θα κάνω μια καβάτσα οικονομική, να σου πω και έτσι, και θα το προγραμματίσω αυτό το πράγμα να σταματήσω περίπου ένα χρόνο. Α, το είχες σκεφτεί από πριν ότι θα σταματήσει, δηλαδή. Ναι, γιατί άρχισε αυτό το πράγμα να με χαλάει, να μου χαλάει την αθωότητά μου και μου αρέσει η αθωότητα στους ανθρώπους και όταν αισθάνθηκα ότι μπορεί και να τη χάνω, δεν μ' άρεσε. Σε έχει σκληρύνει αυτή η δουλειά? Ναι. Ξαναβρήκα την μαλακότητά μου, την μαλθακότητά μου και τώρα έχω θωρακιστεί όμορφα, ώστε να μην χάνω
τον τρόπο που μεγάλωσα και έτσι όπως μεγαλώσαν οι δικοί μου, αλλά απ' την άλλη να μπορώ να αντιμετωπίζω ανθρώπους που μπορεί ενδεχομένως να μην είναι 100% αυτό που μου δείχνουν. Πριν δεν το είχα κάνει αυτό, είχα μόνο το ένα σκέλος. Οπότε τώρα όχι. Είναι... Και για μένα η ζωή είναι απλές καθημερινές μικρές στιγμές. Τώρα τα υπόλοιπα είναι παρελθόν. Και κοιτάζω πάντα τον το μπροστά. Μέλλον. Δεν κοιτάζω καθόλου το παρελθόν. Τελειώνει μαζί με την ημέρα, τελειώνει και αυτό που έχει συμβεί. Τώρα που πέφτουν πάλι όλα τα φώτα δημοσιότητας πάνω σου, αρχίζει το όνομά σου πάλι και γίνεται γνωστό, όχι ότι δεν ήταν πριν. Εγώ βασικά σε παρακολουθούσα και πριν. Θυμάσαι πως ήσασταν Ναι. κανονικά για συνέντευξη, Ναι. ενώ δεν. Και τώρα ξαφνικά κάνεις πάλι το μπαμ. Εμφανίζεται η αποστολή Ζωή. Ναι. Αρχίζει πάλι αυτό να δημιουργείται, νιώθεις περίεργα ή έχεις θωρακίσει πια τον Όχι, κοίταξε. το Το χαρακτήρα έχω ζωής. περάσει αυτό. Ένας άνθρωπος που το έχει περάσει αυτό είναι πολύ πιο cool με τη Μήπως τώρα το δημοσιότητα. ευχαριστίασε πιο πολύ. Μου είναι πολύ πιο απλό πρώτα απ' όλα. Το Επίσης, ζεις πιο πολύ. μου είναι πολύ πιο βατό. Δεν μου φαίνεται τόσο περίεργο το ότι ο άλλος θα με γνωρίσει. Θα πολύ... μου κάνει... είναι... μου είναι πολύ χαρούμενο. Και ειδικά όταν ο άλλος ξέρει να σου φερθεί και να είναι, γιατί πλέον ξέρεις, υπάρχει και ένα θέμα ευγένειας, έχουμε χάσει την ευγένειά μας δυστυχώς. Ίσως και λόγω αυτών που γίνεται, των πραγμάτων που γίνονται στη χώρα, είναι λογικό, χάνεις λίγο την ηρεμία Ναι. σου, αλλά όταν ο άλλος είναι ευγενικός απέναντί μου, με τσακίζει, δηλαδή μπροστά στην ευγένεια γίνομαι χαλή. Και όταν έρχεται κάποιος να με πλησιάσει ευγενικά, χαίρομαι 3 φορές. Όχι δύο. Και θα βγούμε και φωτογραφίες και θα μιλήσουμε και θα κάτσω να... Μ' αρέσει η Η ευγένεια και διαπροσωπική είναι σχέση ωραία. με τους ανθρώπους οι οποίοι με στηρίζουν. Μου αρέσει πολύ. Θα πρέπει να είμαι σε πολύ άσχημη κατάσταση για να μην ασχοληθώ με τον άλλον Ναι. ή πραγματικά να έχω πάρα πολύ δουλειά εκείνη την ώρα, αλλά και πάλι θα κοιτάξω να το κάνω με ευγένεια. Πρέπει να με πετύχει σε πολύ άσχημη φάση για να μην είμαι ευγενική. Ζεις έντονα γενικά. Ζω παρορμητικά, έχω ένα πρόγραμμα γενικό, αλλά σε βάθος χρόνου. Αν αυτό το πρόγραμμα το βάζεις στην καθημερινότητά σου, νομίζω ότι δεν ζεις. Η καθημερινότητά μου έχει παρορμητισμό, αλλά η βάση μου σε βάθος χρόνου έχει ένα πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι σου λέω. Ναι, Για μένα είναι κατάλαβα. πολύ ξεκάθαρο. Το ζεις τη στιγμή, αλλά Ζω, παράλληλα δηλαδή, στο μυαλό σου υπάρχει έχεις ένα και σχέδιο. πρόγραμμα, ναι, υπάρχει ένα πρόγραμμα. Άρα 100% τη στιγμή δεν τη ζεις. Κοίταξε, αν μου πεις τώρα, ξέρεις τι, πάμε ένα ταξίδι, ξέρω εγώ, θα σου πω ναι, γιατί τρελαίνομαι για τα ταξίδια. Ενώ, ας πούμε, έχεις προγραμματισμένο, ας πούμε, δουλειά Εμφάνιση και αν αυτά. έχω, όχι. Δεν Α, είμαι επαγγελματίας. ίσως Μετά από τόσα δεν θα χρόνια, κάνεις ναι. την τρέλα που λέμε Όχι, του έρωτα, γεια φαντάσου σας, ότι... ξαφανίζομαι. Όχι, φαντάσου ότι και τότε που σταμάτησα, το αποφάσισα ένα χρόνο πριν, γιατί σε ένα χρόνο θα τελείωναν όλες μου οι επαγγελματικές υποχρεώσεις για να μην έχω κανέναν να μου πει ότι, ας πούμε, δεν ήμουν εντάξει. Δεν κυνήγησες να το ανανεώσεις αυτό όμως, ήθελες Όχι, να το... όχι, είχα δηλώσει ευχαριστώ πάρα πολύ, θα φύγω, θα σταματήσω, κάνω μια παύση. Το ξέρανε οι άνθρωποι που δουλεύαμε παρέα, το ξέρανε. Μας έλειψες αποστολή Ζωή, να ξέρεις. Ευχαριστώ πάρα Και τώρα πολύ. που σε βλέπουμε, νομίζω το έχεις καταλάβει για τον κόσμο. Κοίταξε, αυτό είναι η μεγαλύτερη μου χαρά είναι αυτό. Δηλαδή στο καμπαρέ που είμαστε με τον Νίνο και τη Θωμαή, απεργή, ο κόσμος έχει μια πάρα πολύ ωραία και ζεστή αγκαλιά για μένα και αυτό είναι για μένα, παρόλο που να σου το πω και έτσι άκομψα, εγώ τους πρόδωσα, έφυγα γιατί... Συσσαγωγικά Συσσαγωγικά, γιατί αν έμενα νομίζω θα ήταν διπλή προδοσία, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό. Τους ανθρώπους λοιπόν που με ακολουθούσαν, εν μέρη νιώθω ότι τους πρόδωσα. Γιατί δεν θα καταλάβει 100% ο κόσμος γιατί μπορεί να σταμάτησες. Αλλά νομίζω ότι αν έμενα θα ήταν χειρότερο. Θα ήμουν πολύ πολύ πιο... θα ξεκινούσα να γίνομαι ψεύτικη και εγώ αυτό δεν το αντέχω στη ζωή μου. Τώρα λοιπόν υπάρχει μια πολύ μεγάλη αγκαλιά για μένα στο καμπαρέ. Και Χαμός γίνεται κάθε από ό,τι φορά, μαθαίνω. ναι, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Και κάθε φορά που βγαίνω και παίρνω αυτή την αγάπη, και επειδή το αντιμετωπίζω τώρα με μεγαλύτερη ωριμότητα, αυτό εμένα μου δίνει τρομερή δύναμη για να είμαι όσο γίνεται περισσότερο εντάξει στον κόσμο και να διαλέγω το καλύτερο υλικό για αυτούς. Θέλω να μου περιγράψεις την καθημερινότητά σου. Πώς είναι η αποστολή ζωή όταν είναι κάτω από τη σκηνή. Λοιπόν, γενικά...
Είμαι πολύ ήσυχος άνθρωπος. Δεν είμαι με τα φώτα γενικά της δημοσιότητας, δεν ήμουν ποτέ τρελή. Βέβαια τότε ήταν πολύ κίτρινη η περίοδος, οπότε δεν μπορούσα να το αποφύγεις αυτό και γράφανε ό,τι ήθελαν και για σένα. Δεν έφαγα πολύ πόλεμο, δηλαδή προς Θεού, Ναι. μην ακούστε κάτι τέτοιο, μην θεωρηθεί ότι παραπονιέμαι. Αλλά τώρα πια που έχει ηρεμήσει όλη η κατάσταση και δεν είναι πιο τόσο φοβερό και τρομερό ότι είναι κάποιος διάσημος, ξέρω εγώ, και Ναι. επώνυμος και τέτοιο. Αυτά εμένα μου φαινόντουσαν πάντα αστεία. Τώρα το έχει καταλάβει και ο κόσμος. Οπότε αυτή η πραγματικότητα μου αρέσει καλύτερα, γιατί ταιριάζει καλύτερα στη ζωή μου. Είμαι πιο απλή στην καθημερινότητά μου. Κάνω πολύ πιο απλά πράγματα. Θέλω να περάσω χρόνο με τους ανθρώπους που αγαπώ. Ταινίες. Θα βγω λιγάκι έξω χαλαρά για φαγητό. Γενικά είμαι άνθρωπος που θέλω να μιλάω πολύ, να συζητάω. Με ενδιαφέρει η ψυχολογία. Φαίνεται αυτό. Δες πως, μία ερώτηση σου κάνω και πιάνεις, μιλάς, Ναι. καλύπτεις χρόνο. Είσαι η χαρά του Δεν δημοσιογράφου, να ξέρεις. προλαβαίνουμε Ξέρεις τι να σε ρωτήσω. την Επειδή θες, μου λες να είσαι με κόσμο γύρω σου και αυτά, φοβάσαι τη μοναξιά? Την αναζητώ πολλές φορές, έχω να σου πω. Την αναζητείς, ε? Την αναζητώ. Θέλω τις στιγμές τις δικές μου. Απλά πλέον έχω συνειδητοποιήσει ότι είμαι άκρως συντροφική. Κάποτε νόμιζα ότι ήμουν πιο μοναχική. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι. Έχω ανάγκη τους ανθρώπους που αγαπάω πάρα πολύ. Και έχω ανάγκη την επαφή με τους ανθρώπους έξω, ακόμα και να μην ξέρω κάποιον. Με ενδιαφέρει να μάθω την ψυχολογία του, τη ζωή του. Είναι κάτι το οποίο μένα μου κάνει σαν... με εξελίσσει σαν άνθρωπο. Σαν να σπουδάζω ψυχολογία και το κάνω με αυτόν τον τρόπο. Πολύ ωραία αυτά που μας λες και πολύ ανθρώπινα. Βέβαια ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή είμαι στην καθημερινότητά σου, κρατάς ένα έτσι ωραίο κορμί. Α. Γυμνάζεσαι γενικά, κάνεις, λοιπόν, προσέχεις τη διατροφή σου και αυτά. Λοιπόν, γιατί ξέρεις, το επόμενο κομμάτι έχει σχέση με το κορμί σου. Λοιπόν. Η σχέση μου με τη γυμναστική είναι η εξής. Έκανα πρωταθλητισμό στην εφηβεία μου. Ξεκίνησα να κάνω αθλητισμό στα 4. Άρα έχεις ήδη το καλούπι από μικρή. Ναι, έχει κρατήσει το καλούπι. Οπότε μετά σταμάτησα και πλέον η σχέση μου με τη γυμναστική είναι μια σχέση μίσους και αγάπης. Δηλαδή αγαπιόμαστε κανένα 2 μήνες, μισιόμαστε για τους υπόλοιπους 8. Δύο μήνες πριν το καλοκαίρι, π.χ. Όχι, όχι, δεν έχει πρόγραμμα αυτό. Είναι ανάλογα. Δεν έχει πρόγραμμα. Αλλά είναι κάπως έτσι η σχέση μου με τη γυμναστική. Κάποιες στιγμές, ας πούμε, πάντα θέλω να γυμνάζομαι, ρε παιδί μου. Αλλά πώς τυχαίνει και συνέχεια μία με το πρόγραμμα δεν ταιριάζει. Εγώ θέλω και λίγο την παρείτσα μου για να πάω στο γυμναστήριο. Πιστεύω... Στο γυμναστήριο με παρέα. Ναι. Α, δεν κάνεις γυμναστική. Όχι, ξέρω, όχι, όχι, όχι. Όταν πας στο γυμναστήριο με παρέα. Κάνω, είμαι στρατιωτάκι, όχι τι απλά. Ξέρω, κάνω. Εγώ ξέρω ότι άμα πας με παρέα στο γυμναστήριο δεν κάνεις γυμναστική. Ναι, κάνω. Όχι, όχι. Έχω μάθει λόγω κατάρτισης. Ναι. Των παιδικών χρόνων, μην φανταστείς. Αλλιώς θα πήγαινα κι εγώ για να τα πούμε. Ξέρεις, τα νέα μας. Πάμε να ακούσουμε, μια που λέμε για γυμναστική, κορμί, σιλουέτα και αυτά, πάμε να ακούσουμε τον «Δε βάζω εγώ μυαλό», που σε έχω δει στο βίντεο κλιπ, σου έχουν ρίξει πάνω μπογιά, λάσπη, τι είναι αυτό? Αχ, και να σου πω, σε αυτό το βίντεο κλιπ είναι body painting, αλλά επειδή εμείς βάλαμε, αυτό αξίζει να το μάθει ο κόσμος, επειδή εμείς βάλαμε, γιατί δεν έβγαινε σωστά το πλάνο, βάλαμε πάνω λαδάκι να γυαλίζει, μαζί με βαζελίνη, δηλαδή γενικά πρέπει να κάνει shiny το όλα κορμί. Όλα στα βαλαμπάρος λοιπόν, που λέμε. Λοιπόν, μετά... Με το που τελειώνει το βίντεο κλιπ πρέπει να ξέρω αυτό. Γιατί το βίντεο κλιπ πρέπει να πω στον κόσμο ότι γυρίστηκε ανάποδα. Πρώτα γύρισα με το λευκό, μετά ότι αρχίζω και βάφομαι και μετά ότι γίνομαι μαύρη. Καταλαβαίνεις, απλά το δείχνουμε στο βίντεο κλιπ κατάλαβα ανάποδα. Τι ταλαιπωρία τράβηξες για αυτό το βίντεο κλιπ. Πάμε να βγάλουμε την πογιά και δεν βγαίνει. Και είμαστε με απορρυπαντικό πιάτων και σφουγγάρι πιάτων και τρίβουν πλάκα τρία καλύτερα άτομα το σώμα μου να φύγει μαύρη λάστα. Έχω να σου πω, για μια εβδομάδα μετά ίδρωνα, ας πούμε, στη δουλειά και οι πόροι μου βγάζανε μαύρο. Δεν υπάρχει, έκανα 3 φορές τη μέρα μπάνιο και δεν έφευγε. Πάμε να δούμε, πάμε να ακούσουμε μάλλον τι τράβηξε η αποστολή ζωή σε αυτό το υπέροχο βίντεο κλιπ. Ήταν πολύ ωραίο. Και αρκετά σεξι, με όλη τη σημασία της λέξης. Oh.
Art FM 90,6. Εδώ συζητάμε με την Αποστολία Ζωή πολύ ωραία πράγματα και off the record συζητούσαμε βέβαια και για το κατά πόσο πολλές φορές η δυσφήμιση είναι η καλύτερη διαφήμιση που λένε. Εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό πάντα. Κοίταξε, σε έναν άνθρωπο που είναι σοβαρός και γίνεται μια δυσφήμιση κατά λάθος για εκείνον, τον ενοχλεί, τον ξεβολεύει γιατί μπορεί να κάνει μια γκάφα κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, και να την πληρώνει για καιρό. Αλλά σε έναν άνθρωπο που τα δίνει όλα για τη δημοσιότητα είναι καλύτερη του. Προτιμάει τη δυσφήμιση. Δηλαδή είναι σοκαριστικό αυτό. Εμένα αν με ρωτάς, όχι δεν μου αρέσει η δυσφήμιση. Προτιμώ να μιλήσω με τη δουλειά μου και ας αργήσει αυτό το πράγμα, ας καθυστερήσει και να... παρά να δυσφημιστώ για να... γιατί θεωρώ ότι πάντα αυτούς ακολουθεί η δυσφήμιση, η διαφήμιση, δεν ξέρω. Πάντα η πορεία τέλος πάντων υπάρχει καταγεγραμμένη κάπου. Ήθελα να σε ρωτήσω αν υπήρχε ποτέ κάποιο δημοσίευμα που να σε ενόχλησε πάρα πολύ, δηλαδή να σε επηρέασε και ψυχολογικά. Με επηρέασε ψυχολογικά τα δημοσιεύματα που βγαίνανε, με επηρεάζαν τα πρώτα δημοσιεύματα. Τότε που, που δεν καταλάβαινα πώς είναι το σύστημα. Γιατί τότε πραγματικά έλεγα, γιατί ρε παιδάκι μου, αφού δεν είμαι αυτό, γιατί με το γράφουν αυτό, γιατί το βγάζω. Εκεί με επηρεάζει. Τι λέγανε, ας πούμε, τι ήτανε, γιατί θα το θυμάσαι σίγουρα αυτό. Είναι ότι λέγανε ότι είχαν πει ότι δεν ξέρει καν να διαβάζει, που είμαι από μορφωμένη οικογένεια, τέλος πάντων, έχω τελειώσει ΑΕΗ, και εμένα με ενόχλουσε πάρα πολύ, γιατί μόχθησα για να πάρω το πτυχίο μου, δούλευα παράλληλα, δηλαδή δεν κοιμόμουν για να το καταφέρω. Και ήταν πολύ νοπό κιόλας, μόλις είχα πάρει το πτυχίο μου και με στεναχώρησε πολύ, γιατί δεν μπορώ να διαβάζω με δουλεύουν. Δηλαδή... αν υπήρχε και Instagram, αλλά... τότε έπρεπε να το βγάζει φωτογραφία, να το βγάζει Instagram, ξέρεις απάντηση. Αλλά εντάξει, νομίζω δεν είσαι τέτοιος άνθρωπος. Τώρα, ας πούμε, αυτό μου φαίνεται αστείο. Mm-hmm. Αν πει κάποιος ότι δεν διαβάζω, θα του πω, θα γελάσω και θα τελειώσω. Και δεν σε επηρεάζει πλέον. Δεν με επηρεάζει, όχι. Αλλά τότε ναι, ή ας πούμε κάποιες συνεντεύξεις που επειδή ήθελα να τις κάνουν πιο πικάντικες, είχαν... χρησιμοποιούσαν άλλες λέξεις από αυτά που έλεγα εγώ. Που είχες πει, σου αλλάζαν τις φράσεις. Ναι, οπότε ξαφνικά έπαιρνε μια άλλη τροπή η φράση και η απάντησή μου και μια άλλη έννοια, οπότε έκαναν μια άλλη προσωπικότητα. Και η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή είχα τρελαθεί και λέω, ήθελα να τις συνεντεύξεις πριν βγουν, ήθελα να τις βλέπω. Και ξέρεις, σε παρεξηγούν γι' αυτό. Απλά απ' την άλλη είναι και η εικόνα σου. Γιατί ο άλλος μπορεί να του καρφωθεί κάτι και στην τελική, επειδή είσαι για παράδειγμα για μερικά παιδιά, αν κάτι δεν γραφτεί σωστά, εμένα δεν μου αρέσει. Γιατί δεν θέλω να παραδειγματίζω τις μικρότερες ηλικίες με λάθος τρόπο. Πολύ σωστό αυτό που λες. Απλά δεν είναι σεβαστό από όλους τους δημοσιογράφους, δυστυχώς. Mm-hmm. Παίρνω το γράμμα α από το όνομά σου, μια που μιλάμε για... και είναι η λέξη αγανάκτηση. Αγανάκτηση, Τι είναι αυτό που σε αγανακτεί σαν άνθρωπος, ως άνθρωπος? Αγανακτώ... Η ερώτηση είναι γενικού φάσματος, δηλαδή μπορεί η πολιτική κατάσταση να σε αγανακτεί, η κοινωνική, τα πάντα. Αγανακτώ με την, εννοείται με την κατάσταση που είναι η χώρα, αλλά αγανακτώ περισσότερο με αυτό που έχουμε φτάσει να γίνουμε μέσα από αυτή την κατάσταση. Γιατί, όπως σου είπα και πριν, δηλαδή έχει χαθεί λίγο η ευγένεια. Είμαστε ουσιαστικά σε πόλεμο και δεν το ξέρουμε. Δηλαδή, εγώ βλέπω και στη δουλειά μου ότι είναι πραγματικά επιπτωμάτων πολλά πράγματα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Όχι μόνο στη δική μου τη δουλειά, σε όλες τις δουλειές. Ο άλλος μπορεί να... που θεωρώ ότι δεν είμαστε έτσι σαν λαός, έχουμε γίνει. Βγαίνει ο χειρότερος μας εαυτός αυτή τη στιγμή. Και αυτό με αγανακτεί. Με αγανακτεί το ψέμα. Με αγανακτεί να θέλει κάποιος να χρειάζεται μπροστά στα μάτια σου τη βοήθειά σου και εσύ να μην τη δίνεις και να εθελοντυφλείς και να κοιτάς από την άλλη. Τέτοια πράγματα με αγανακτούν. Τώρα ξέρεις βέβαια δεν έχουμε και πολύ χρόνο, πάνω στις απαντήσεις σου μου βγαίνουν άλλες ερωτήσεις αλλά επειδή έρχονται μοναδικές μουσικές αλχημίες με τη ζωή και το Στέλιο και έχει να γίνει χαμός, να πω επίσης να σε ρωτήσω πάνω στο αγανάκτηση, αν έχεις ξεσπάσει ποτέ να βγεις από τα όρια σου και να είπες ας πούμε από μέσα σου, όχι τώρα ξέφυγα. Θέμα αγανάκτηση, λοιπόν, κοίταξε να δεις. Μικρότερη είχα περισσότερα νεύρα.
Για αγανάκτηση, αγανάκτηση όχι. Δηλαδή πρέπει να είσαι μαέστρος της αγανάκτησης για να τα καταφέρεις. Πλέον είμαι σε τόσο ήρεμη κατάσταση. Δεν θυμάμαι την τελευταία φορά που μπορεί να εκνευρίστηκα, όχι να αγανακτήσω κιόλας. Αλλά όταν μου συμβαίνει να βγαίνω εκτός αυτού που συνήθως αυτό γίνεται αν θα πρέπει να έχω πολύ δίκιο και να έχει γίνει πολύ λάθος όλη η κατάσταση. Όχι στη δουλειά μου, σε προσωπικές σχέσεις. Στη δουλειά μου κοιτάζω να... δεν αξίζει τον κόπο να βγαίνεις εκτός αυτού. Εγώ πιστεύω αυτού. Για να σε βγάλει κάποιος από τα όρια σου πρέπει να σου κάνει πάρα πολλά, γιατί μου βγάζει μια ηρεμία. Ναι, μια δεν μπορώ πια, γαλήνη, δηλαδή μια... δεν μπορώ, δεν μ' αρέσουν οι φωνές. Θεωρώ ότι τα πάντα μπορούν να λυθούν με συζήτηση και επίσης πρεσβεύω το εξής. Θες εσύ να μαλώσεις μαζί μου, επειδή εγώ δεν θέλω, γιατί δεν μ' αρέσει ο καυγάς. Κάποια στιγμή όταν θα με δεις, που εγώ θα είμαι πολύ ήρεμη, αλλά πραγματικά ήρεμη, γιατί υπάρχει και ηρεμία που θέλει να σε εκνευρίσει ο άλλος χειρότερα. Όταν θα με δεις λοιπόν εμένα να είμαι συνέχεια ήρεμη, κάποια στιγμή δεν μπορείς ρε παιδί μου να μαλώνεις μόνος σου. Σταματάς. Οπότε αυτό κάνω. Δεν μπορώ να μαλώσω με τον άλλον πραγματικά. Γιατί θεωρώ ότι είναι... δεν βαδίζει με την προσωπικότητά μου. Έχω μεγαλώσει πιο καλά από το να βάζω τις φωνές. Δίνω την δυνατότητα επιλογής γράμματος, γιατί σε έχω Πι. Πάει βέβαια με τις ερωτήσεις. Πι. Πι, λοιπόν, στο γράμμα πι είναι η λέξη ποσότητα ποσότητα ή διαζευτικό ποιότητα. Ναι, μόνο πι. Αυτό ήθελα να σου πω. Είσαι δεν της ποσότητας ή της ποιότητας στη ζωή σου. Τι Η θες πιο ποσότητα πολύ. Για μένα μόνο σε ένα τομέα μπορώ να την εντοπίσω και τη θέλω μόνιμα, καθημερινά. Στα χρήματα θα πει τώρα, ξέρεις. Στο φαγητό. Στο φαγητό. Πω, μαζί σου συμφωνώ σε αυτό. Αν δεν έχει και Πού το ποιότητα βάλει, το φαγητό. Τρως, αλλά σε βλέπω είναι το κομπλέ. DNA μου πολύ καλό. Ναι, και, ναι, είναι ναι, και αυτό που λέμε είμαι ότι πολύ τυχερή. έχει μνήμη το σώμα και έχει από τότε μνήμη, που... ναι. Και μαζί με το DNA έχω πάρει από τον μπαμπά μου, ο οποίος άμα τον δεις είναι fit. Είναι κοντεύει 70 χρονών και είναι fit. Οπότε αυτή τη στιγμή είσαι λοιπόν, λιχούδα δηλαδή δεν μπορώ να σταματήσω αν θέλω αν κάτι θα περάσει το φάω γλυκό εδώ πέρα ας πούμε θα όχι συγκεκριμένα τρώω α, γλυκά συγκεκριμένο. Δεν, ναι, γιατί δεν μου αρέσουν ας πούμε τούρτες και τέτοια δεν μου πολύ αρέσουν μόνο μια τούρτα που μου φτιάχνει η μαμά μου που είναι εντάξει τι τρέλα. Τούρτα είναι αυτή πια. Καταπληκτική, δηλαδή δεν έχεις φάει καλύτερα τέλος πάντων λοιπόν αλλά δεν μπορώ να πω στην ποσότητα είμαι στο φαγητό εντάξει, full. Και αν έχει και ποιότητα, είναι μεγάλη απόλαυση. Δηλαδή, τα μέρη που έχω γυρίσει, ας πούμε, σε ταξίδια στην Ελλάδα, εξωτερικό, ναι. οτιδήποτε, τα θυμάμαι περισσότερο από το φαγητό που έχω φάει καλύτερα. Προτιμάς να δεις τις γαστρονομικές απολαύσεις ναι. μιας χώρας, ας πούμε, επισκέπτων. Ναι. Και εγώ το ίδιο έχω κάνω. Κάνει ταξίδι τριών ωρών για να πάω να φάω μόνο σε ένα καταπληκτικό μέρος έξω από τη Φλωρεντία και έφυγα ξανά πίσω. Πήγα από το Μιλάνο σε ένα χωριό έξω από τη Φλωρεντία. Πώς το ξέρεις, το είχαν πει φυσικά. Να... Είναι είχες... παγκοσμίου φήμης αυτός. Α, οπότε είχε λες, ένα ναι. μαγαζάκι με 20 άτομα τραπέζι. Είναι φοβερό. Να φανταστώ ότι κόστησε και... Όχι, δεν ήταν όχι. ακριβό. Ήταν 50 ευρώ το κεφάλι. Και εμένα για τόσο γκουρμέ και τόσο περιποίηση και τόσο παγκοσμίως γνωστό μαγαζί, εγώ περίμενα ότι θα μας γδίσουνε. Αλλά ναι. όχι, ήταν ένα... πολύ καλό εστιατόριο που πλήρωνε μια φυσιολογική τιμή για τόσο καλό φαγητό. Είδες τελικά τα απλά είναι και τα πιο ωραία. Ο άνθρωπος αυτός ήταν εξαιρετικός. Τέλος πάντων, ποσότητα αυτό, ποιότητα. Έχω ανεβάσει την ποιότητα της ζωής μου όσον αφορά τον ύπνο μου, όσον αφορά την ηρεμία μου, τη διασκέδασή μου, γιατί παλιότερα δεν ξεσκαρτάριζα αυτά που... με πήγαινε λίγο και το κύμα, εντάξει κάνω αυτή τη δουλειά, να βγούμε έξω, πρέπει να ακολουθήσω κι εγώ μωρά, να έρθω μαζί σας, αφού τώρα όχι, θα τώρα κάνω επιλεκτικά, ποιοτικά πράγματα. Θα κοιμηθείς που... το 7 ώρο σου παράδειγμα, θα το αστειρά. Θα κοιτάξω να το κοιμηθώ. Αυτό το διάστημα λίγο το έχω χαλάσει, αλλά όχι όλες τις μέρες. Παλιότερα υπήρχαν και μέρες σερή. Και εβδομάδες σερί που μπορεί να κοιμόμουν 2 και 3 ώρες. Αυτό δεν βγαίνει. Πολύ δηλαδή λίγο, όταν σταμάτησα τη δουλειά τον πρώτο χρόνο μόνο κοιμόμουν. Δεν καταλαβαίνεις γιατί ύπνος μιλάω. Ναι. Δηλαδή μου έλειπε πάρα πολύ ύπνος. Και το κατάλαβα εκεί όταν σταμάτησα. Σου έλειψε ο χώρος όμως.
Όχι, ήμουνα πολύ συνειδητά εκτός. Ναι. Δεν μου λείψε Όταν καθόλου. είπες δηλαδή μπαίνω ξανά στο χώρο, έγινε έτσι όπως το ήθελες, δηλαδή σου ήρθε μόνο του ή το κυνήγεις, πώς το... Πρέπει να σου πω, ναι, αυτό είναι κάτι που δεν σου το έχω πει, οπότε δεν καταλαβαίνεις. Κάθε σεζόν είχα πρόταση να είμαι μέσα κάπου. Οπότε και αυτό μου προκαλούσε και μια ησυχία, να σου πω την Ναι, αλήθεια. ότι Ότι ρε παιδί μου, ανά το πάσα ώρα όνομά και σου ακόμα στιγμή παίζει στα... μπορώ να γυρίσω. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, εννοείται. Και μάλιστα εγώ τώρα αυτή τη στιγμή κάνω κάτι πιο παρείστικο σε άλλους χώρους και είναι μια καινούργια αρχή ουσιαστικά για μένα. Αλλά χτυπούσε το τηλέφωνο μου, οπότε δεν είχα την ανασφάλεια να πω ότι, τη μεγάλη ανασφάλεια να πω ότι όντως δεν θα ξαναγυρίσω ποτέ, γιατί το σκεφτόμουν ότι μπορεί όντως να μην γυρίσω ποτέ. Τελικά, όταν αποφάσισα να μπω, έκανα την καλύτερη επιλογή. Και κατευθείαν βρήκα και την εταιρεία που με αντιπροσωπεύει και με εκπροσωπεί μέχρι και σήμερα. Και μου έχουν πάει καλά τα πράγματα. Heaven. Με πολλή δουλειά, έτσι. Δεν είναι αυτό έτσι απλά. Ειδικά τώρα που σου λέω, έχω κάνει και μια λίγο, Έχεις μια μικρή κατασταλάξει, αλλαγή. είσαι και πιο ώριμη νομίζω. Ναι, 100%. Μου έκανε πολύ καλό το ότι σταμάτησα. Θα πάρω το ωμέγα, Ναι, για πες, που είναι το η βγάλε. λέξη ώρα. Ποια είναι η Ώρα. σχέση σου με τον χρόνο? Σε αγχώνει ο χρόνος γενικά? Εννοείς το να μεγαλώνοντας. Και αυτός ο χρόνος, αλλά και ο χρόνος με τα ραντεβού, με όλα. Με Ποια τα είναι η ραντεβού σχέση είμαι σου? λίγο συνήθως Είσαι καθυστερώ. Γλέζα που λέμε ή Όχι, όχι? καθυστερώ λίγο. Το έχω φτιάξει, ήμουν χάλια. Όταν κατέβηκα στην Αθήνα ήμουν ανεκδίγητη, να το πω και έτσι. Αλλά όχι, το έχω φτιάξει τώρα. Είμαι πιο συνεπής. Παρασύρωμαι ο λίγον. Αν έχω μια πολύ ωραία συζήτηση, ας πούμε. Τώρα σήμερα άργησα 5 λεπτά. Ναι, εντάξει. Και πάλι καλά. Γιατί αν έβρισκα κίνηση θα ρηγούσα παραπάνω. Δεν υπάρχει θέμα. Γιατί είχα μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση και πραγματικά δεν μπορούσα να την αφήσω και έλεγα πρέπει να φύγω. Αλλά όχι, και πρέπει να φύγω. Αλλά ήρθα στην ώρα μου, εντάξει. Με αγαπάει ο Θεός. Όσον αφορά το πιο μεγάλο timeline της ζωής, αυτή τη στιγμή αν με ρωτάς απολαμβάνω πολύ περισσότερο τη ζωή μου. Ναι. Νομίζω ότι είμαι στην καλύτερη μου φάση μέσα μου. Ξέρω τι μου γίνεται, έχω ηρεμήσει, ξέρω τι θέλω να κάνω, έχω απλοποιήσει τη ζωή μου, που είναι πολύ σημαντικό και αυτό μου δίνει μια τρομερή ελευθερία. Και με κάνει να είμαι καλύτερη σε όλους τους τομείς, και με τη δουλειά μου και με τους ανθρώπους που αγαπάω, με τις προσωπικές μου σχέσεις, με τις επαγγελματικές μου σχέσεις. Νιώθω πάρα πάρα πολύ καλά. Έχω ξεκουραστεί και αυτό φαίνεται και πάνω μου. Περισσότεροι νομίζουν ότι έχω κάνει κάτι, δεν έχω κάνει κάτι. Απλά έχω Αποστολή ξεκουραστεί. Ζωή. Βλέπετε, δεν σταματάει να μιλάει, παιδιά. Πες μου μια πόση ερώτηση ώρα κάνω. έχουμε και θα τελειώσω ακριβώς πάνω στα πόλα. Θα σε αγχώσω, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο και θέλω να σου κάνω και περισσότερες Ταφ, πάμε στο ερωτήσεις. ταφ. Γιατί έρχονται και αγαπημένες μουσικές αλχημίες σε λίγα λεπτά. Θα ήθελα να σε ρωτήσω πάνω στο χρόνο. Στο μέλλον, όχι ότι έχεις ανάγκη τώρα, θα έκανες κάποια αισθητική επέμβαση αν δεν σου άρεσε κάτι πάνω σου? Ναι, εύκολα. Θα Απλά έκανες. εύκολα θα έκανα. Νηστέρι δηλαδή, δεν το φοβάσαι? Νηστέρι. Θα σου πω τι κάνω. Φοβάμαι πάρα πολύ ό,τι αφορά το πρόσωπο. Γιατί θεωρώ ότι είναι Από ο επέμβαση εννοείς καθρέφτης. να κάνεις ή... Ναι, από τα πάντα. Ναι. Μπότοξ, επέμβαση, δεν ξέρω τι άλλα υπάρχουν τέλος Θα πάντων. έκανες δηλαδή τα πάντα, ας πούμε, για να Αυτά νιώσεις... φοβάμαι. Α, είπα και... Αυτά φοβάμαι. Α. Παρ' όλα αυτά είμαι πολύ υπέρ. Γενικότερα στο να νιώθει ο άλλος καλά. Με τον εαυτό με του. Τον εαυτό. Αν εσένα κάτι δεν σου αρέσει και θέλεις να το αλλάξεις, να το καλυτερέψεις, να το... Υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είχαν, ας πούμε, ένα ατύχημα. Σπάς τη μύτη σου. Δηλαδή τι θα την αφήσεις έτσι τη μύτη σου ή έχουν προβλήματα με διαφράγματα στη μύτη σου. Δεν θα το κάνεις. Θα το κάνεις. Γιατί δηλαδή πρέπει να είναι ιατρικό για να το κάνεις. Και η ψυχολογία για μένα είναι πολύ σημαντική στον άνθρωπο. Είμαι πολύ υπέρ. Δεν ξέρω αν θα έρθει η ώρα να πάρω μια τέτοια απόφαση πώς θα αισθανθώ. Γιατί με τρομάζει μην παραμορφωθώ. Να σου πω την αλήθεια. Γιατί μου αρέσει έτσι όπως είμαι αυτή τη στιγμή. Νιώθω πάρα πολύ καλά. Και αυτό με τρομάζει. Αλλά απ' την άλλη είμαι πάρα πολύ υπέρ. Γιατί αν είναι κάτι που θέλεις ναι, να ναι, αλλάξεις ναι. και θα σε κάνει να αισθανθείς πολύ καλύτερα. Γιατί τα μυστικά του σώματος και του προσώπου σου τα ξέρεις εσύ καλύτερα από όλους. Υπέρ, παιδιά, απλά με φιδό. Λίγες αισθητικές επεμβάσεις για να μην φαίνεται ψεύτικο και ψέμα όλο αυτό. Λοιπόν, στο γράμμα ήττα, έχω βάλει πάμε. Τη λέξη ήττα που λέμε. Ναι. Η καλύτερη νίκη, λένε, είναι η σωστή διαχείριση της ήττας. Τα up and down της ζωής,
Η αποστολή ζωή πώς θα διαχειρίζεται. Βέβαια μου είπες ήδη, με απάντηση μου συλλογισμό. έχεις δώσει έμεση, Με γιατί συλλογισμό βασικά. Μου Με είπες κιόλας σκέψη. ότι τον καιρό που έλειπες, έλειπες για σένα, δηλαδή Έλειπα για μένα, ναι. να τα βρεις Αυτό. με τον δικό σου Ακριβώς αυτό. εαυτό, να μην Ακριβώς αλλοιωθείς αυτό. και μέσα στον χώρο. Όχι, έχω ανάγκη να είμαι αληθινή πρώτα απ' όλα. Οπότε αυτό μπορώ και το καταφέρνω με... Βασικά σχεδόν κάθε μέρα κάνω τον απολογισμό μου, γιατί με πάει παρακάτω σαν άνθρωπο. Και γι' αυτό και αυτή τη στιγμή μπορεί να έχω φτάσει και να μην μπορώ να μαλώσω με κανέναν, γιατί νιώθω πολύ καλά αυτό που αισθάνομαι μέσα μου. Δηλαδή έχω πολύ καλή επαφή με το μέσα μου. Με συλλογισμό και σκέψη. Αυτό. Θεωρείς τον εαυτό σου τυχερό, τα Πολύ, τύχη. πολύ, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Θεωρώ ότι έχω, ακόμη και τα άσχημα που μου έχει φέρει η ζωή και ο Θεός, μου τα έχει φέρει για να συναντήσω παρακάτω το καλύτερο. Οπότε αυτό για μένα είναι τύχη. Από τη Παίξε στιγμή που κανένα μπορώ τζόκερ, να... βγήκε κανένα. Ναι, πρέπει να παίξω ένα τζόκερ, η Ή μάλλον αλήθεια σε είναι. πάρουμε τηλέφωνο να μας μπει σε αριθμούς για να παίξουμε. Ξέρεις τι, μου το έχει πει, ποιος μου το είχε πει, Άση Μπίλιο κάποια στιγμή, μου λέει πρέπει να παίζει τυχερά παιχνίδια. Της λέω, δεν παίζω ποτέ. Δεν παίζεις καθόλου, ε. Δεν παίζω ρε παιδί μου, σπάνια ας πούμε. Κάποια στιγμή πέρυσι είχε jackpot και έπαιξα. Αλλά δεν κέρδισα και λέω εντάξει δεν είμαι τυχερή. Με τη μία φορά ξέρεις. Το ρολόι δείχνει και 5. Έχω πάρει λίγο χρόνο από τα παιδιά, από ναι. τις μουσικές αλχημίες που έρχονται αμέσως Έχουμε σε λίγα λεπτά. Όμικρον και γιώτα. Το όμικρον είναι οικογένεια. Θα ήθελα Οικογένεια. να μου πεις τι είναι για σένα οικογένεια και αν σε αγχώνει το σκεπτικό ότι πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε και εμείς Τώρα στη δική μας με αυτά οικογένεια. που με ρωτάς τώρα Είναι είναι μεγάλες πολύ ωραία απάντηση, απαντήσεις. το ξέρω. Λοιπόν. Και το έχεις και εσύ να μην απαντάς σε λίγο. Οπότε. Λοιπόν, δεν με αγχώνει οικογένεια όσον αφορά το δικό μου μέλλον, αρκεί να είναι ο άνθρωπος σωστός. Γιατί τότε δεν σε αγχώνει κιόλας. Αν δεν είναι σωστός ο άνθρωπος που είσαι μαζί του, σου είναι τρομερό το άγχος, γιατί δεν ξέρεις αν θα πετύχει αυτό και για μένα είναι για μια ζωή. Οπότε δεν είναι για να κάνεις ένα παιδί και μετά να χωρίζεις, γιατί έχουμε γεμίσει από αυτά και με Ναι, στεναχωρεί αυτό, γιατί δεν ξέρω ποιο η επόμενη γενιά πώς θα είναι. Γιατί θα είναι αλλιώς διαφορετικά μεγαλωμένη με άλλα πρότυπα. Τώρα, όσον αφορά την οικογένειά μου, γιατί εγώ τη δικιά μου δεν την έχω δημιουργήσει, η οικογένεια είναι ένα δέσιμο για μένα και ένα στήριγμα, μια κολόνα μασίφ στη ζωή μου, η βάση σου η δηλαδή βάση από μου, εκεί. το λιμάνι μου, η επιστροφή μου και η αρχή μου και το τέλος μου. Τα είπες όλα νομίζω. Αυτό με το σύμφωνο συμβίωσης συμφωνείς τώρα που ψηφίστηκε ναι, πλέον και συμφωνώ ισχύει. 100%. Θα κλέψω μερικά λόγια που άκουσα από το Φασουλή σε μια συνέντευξη. Γιατί ο άνθρωπος είπε ότι δεν είναι μόνο για τους ανθρώπους, τους ομοφιλόφιλους, μπορεί να το κάνει και είναι για ναι, δεν φίλους, το... αυτό είπε και τόνισε και το τονίζω και εγώ, γιατί μπορεί όντως να είναι δύο γυναίκες οι οποίες είναι φίλες, έχουν χάσει τους άντρες τους, δεν έχουν παιδιά, θέλουν η μία την άλλη να την εξασφαλίσει, δεν είναι μόνο το ομοφιλοφιλικό, ναι. Είναι μέσα και είναι πράγματα πάρα πολλά. Διαδικαστικά, ναι. Δημοσίου, οικονομικά. Είναι τα μπορεί. Πάντα. Τέλος πάντων, αυτό για μένα είναι πολύ καλό, γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που κατά καιρούς έχει μείνει ξεκρέμαστος, ενώ έχει δώσει τη ζωή του σε έναν άνθρωπο και έχει μείνει στο δρόμο. Για μένα είναι πολύ καλό. Και το χειροκροτώ που έγινε. Λοιπόν, τα είπαμε όλα, μας έμεινε το Ιώτα, που είναι το γράμμα ιστορία. Όλα τα κομμάτια μέχρι την τελική τους μορφή έχουν τη δική τους ιστορία. Θέλω να μου πεις ποιο κομμάτι είναι αυτό που θα ήθελες να μοιραστείς την ιστορία του μαζί μας και να μην την ξέρει ας πούμε ο κόσμος. Λοιπόν, πω, δεν το έχω πει ποτέ αυτό. Βέβαια θα θες να το ακούσουμε μετά, αλλά δεν θα προλάβουμε γιατί όχι, θέλω να σου όχι, κάνω κάτι παιχνιδάκια. Τα ακούσαμε ήδη. Α, οπότε λοιπόν, το έχω βάλει. Η ιστορία λοιπόν από το μου έλειψες, το οποίο η ζεμπεκιά, δεν μου δόθηκε ποτέ σίγουρα, η ευκαιρία. Να το πω αυτό το πράγμα, είσαι ο πρώτος και μοναδικός που μου ρωτάς αυτή την ερώτηση. Λοιπόν, η ιστορία με το μου έλειψε είναι η εξής. Έρχεται στο γραφείο ένα CD στην εταιρεία που ήμουν τότε, από τον Κωνσταντίνο Μπατζή. Το ακούει ο διευθυντής μου, ο Μίλτος Καρατζάς τότε. Ο αγαπημένος. Αυτό το CD ήταν για το Σταμάτη Γονίδη, έχω να σου πω. Στο οποίο ακούμε το ζεμπέκικο μέσα παρέα με το Μίλτο και έχουμε μείνει με άλλο στίχο, αντρικό στίχο, μου λέει, έλεγε μου ναι. έλειψες, αλλά ήταν για γυναίκα, καμία σχέση. Και με το που το ακούμε κοιταζόμαστε και λέμε αυτό είναι έτσι. Και
τελειώνει ο προορισμός για το σταμάτη γονίδι και έρχεται ο πώς έγινε αυτό όμως, αφού πήγαινε, το αρνήθηκε ο γονίδις. Καλούμε το πατζή στο γραφείο και του λέμε, Κωνσταντίνε, αυτό το κομμάτι καταλαβαίνεις ότι είναι γυναικείο, είναι για μένα, είναι και ο Λιόντος εκεί μέσα, ο Γιάννης που έγραψε τους στίχους. Ουσιαστικά τους λέμε ότι παιδιά το κομμάτι ξεχάστε το, δηλαδή το έχετε δειγματίσει. Πώς έγινε δηλαδή, το στο δώσανε το... Λοιπόν, δεν το είχαν σκεφτεί ότι θα τέριαζε σε μένα, γιατί εγώ ήμουν πολύ νέα καλλιτέχνη οπότε, οπότε τους ήταν λίγο δύσκολο να... Και μόλις συζητήσαμε αυτό, επί τόπου παίρνει ο Γιάννης ένα στυλό και ένα χαρτί και λέει θα σου βγάλω το στίχο επί τόπου, έχεις δει και πρέπει να το πεις εσύ. Γράφει το στίχο τον καινούριο. Και το κομμάτι φεύγει από τα χέρια του σταμάτη γονίδι και έρχεται στα δικά μου. Δεν το ήξερε ο γονίδις ότι θα το έλεγε το κομμάτι. Μπήκε τελευταίο στο δίσκο. Το γράψαμε τελευταία, δηλαδή σε μια εβδομάδα έπρεπε να κυκλοφορήσουμε, που έχει πάρα πολύ δουλειά ένα CD για να κοπεί και να γίνουν όλα αυτά. Πλέον δεν υπάρχουν CD. Και τελευταία εβδομάδα εγώ ηχογραφούσα το μου έλειψες και πήρα να σου το πω τελευταία και στιγμή. Όμως βγήκε πολύ δυνατό κομμάτι, ναι, νομίζω, από το δίσκο. Από το πρώτο δευτερόλεπτο που το άκουσα και κάπως έτσι αισθάνομαι για το ράγισμα, να σου πω την αλήθεια. Γιατί τώρα το καινούριο, Είναι, ναι, γιατί αισθάνθηκα την ίδια χαρά όταν το άκουσα ακριβώς όπως είχα νιώσει για το μου έλειψες. Mm-hmm. Κοίτα που δεν το ξέραμε αυτό, ναι, η αλήθεια δεν είναι. Το έχω πει ποτέ. Ο Σταμάτης Γονίδης το ήξερε ότι θα το μείνευε κάποια στιγμή ή δεν το ήξερε καθόλου, ήταν στη διαδικασία ήξερα, επιλογής. Αλλά δεν είμαι σίγουρη να στο πατήσω. Μπορεί δηλαδή να ερχόσασταν και σε τέτοιο, να έλεγε το θέλω εγώ και το θέλει η αποστολή. Ποτέ, ποτέ. Όχι. Αν έχει ένας άνθρωπος προτεραιότητα και έχει φτάσει το κομμάτι στα χέρια. Άρα ήταν στην διαδικασία για να δοθεί, για να το επιλέξει. Απλά δεν έφτασε ποτέ. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο κομμάτι της συνέντευξης. Πάντα στους καλεσμένους μας τους βάζουμε σε μια δοκιμασία, σε δύο παιχνιδάκια. Το ένα παιχνίδι έχει τίτλο Πρόσωπα με πρόσωπα. Ναι. Θα σου πω κάποια πρόσωπα και θα μου πεις εσύ κάποιο μερικά πράγματα που θα το χαρακτηρίσει το πρόσωπο αυτό. Δικά σου, όπως σου βγουν. Ναι. Και μετά έχουμε και το αγαπημένο παιχνίδι για μένα. Ναι. Πρώτη σκέψη ακούγοντας μια λέξη. Μάλιστα. Δεν σου δίνω καθόλου χρόνο σκέψης. Πρέπει να μου πεις κατευθείαν την πρώτη σκέψη που θα σου έρθει. Ναι. Είσαι έτοιμη? Ναι. Πάμε. Τώρα πρόσωπο με πρόσωπα. Τώρα αυτό είναι. Πρώτο πρόσωπο με πρόσωπα. Εντάξει, εκεί μην αγωθείς, έχεις χρόνο να πεις πράγματα. Πρώτο πρόσωπο είναι το πρόσωπο που θα σαρκώσει αύριο, Άντζελα Δημητρίου. Με δυσκόλεψε πάρα πολύ. Κάνω πρόβες και δεν μπορώ. Με έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι πολύ αυθεντική και ατόφια. Ποιο τραγούδι της θα πεις? Δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορείς, δεν μπορώ, ναι. Εντάξει, οκ, δεκτό. Δεν μπορώ. Πάμε στο άλλο πρόσωπο. Θα σου πω, να πω για την Άντζελα όμως ότι είναι, ρε παιδί μου, πολύ αυθεντική. Είναι πολύ καλός άνθρωπος. Να ξέρεις ότι έχεις και την καλή επιτυχία. Και μας είπε κιόλας, ελπίζω να το κάνει καλύτερο και από τον Ζαχαράτο. Οπότε νομίζω ανεβαίνει πολύ το... Δεν θέλω να σε αγχώσω εγώ. Όχι, όχι, όχι. Προς Θεού. Ναι, καλός άνθρωπος. Αγαπημένη, Μαρία Μπεκατόρου. Μαρία Μπεκατόρου. Λοιπόν, η χαρά της ζωής. Ναι. Η χαρά της ζωής είναι η Μαρία. Η Μαρία είναι ό,τι βλέπεις στην κάμερα, άλλο τόσο από πίσω. Δεν έχει καμία αλλαγή. Είναι μόνιμα χαρούμενη. Θεωρώ ότι είναι πολύ έξυπνη επίσης. Και είναι... ένας άνθρωπος που νομίζω ότι έχει κολυμπήσει πολύ σωστά σε αυτό το χώρο. Και χρόνια έχει βρει τα χώρο. Πατήματά της και θεωρώ ότι αυτό που έχει κάνει, το έχει κάνει με πάρα πολύ δουλειά και πολύ σωστές επιλογές. Της το έφερε ο Θεός εννοείται, αλλά αυτή το έχει, επειδή της συνέβη σε μια ηλικία που μπορείς να καταλάβεις ποιος είσαι και τι σου γίνεται, το έχει αγκαλιάσει με τον πιο σωστό τρόπο για μένα. Τη θαυμάζω και κάθε φορά που τη βλέπω χαίρομαι που έχει σταθεί έτσι. Σας ηρεμεί πριν βγείτε, δηλαδή σας βοηθάει η άβρα της στο να σας ξεαγχώσει εσάς? Ναι, ναι, είναι πολύ γλυκιά. Είναι πάρα πολύ γλυκιά. Πάρα πολύ γλυκιά. Είναι αυτό που φαίνεται στην κάμερα, είναι αυτό ακριβώς. Αλέξης Τσίπρας. Αλέξης Τσίπρας. Ναι, δεν γίνεται, πάντα βάζω και σχόλια. Τι να πω για τον Αλέξη Τσίπρα, μωρέ. Τι να πω. Αχ, Θεέ μου. Γιατί. Βασικά, πολύ για όλους, για όλους τους πολιτικούς, γιατί. Έχω να πω, γιατί.
Τέλος πάντων, δεν είναι... Αυτό νομίζω δεν είναι έχω μια να απάντηση. πω μόνο για το συγκεκριμένο, ούτε να στοχοποιήσω κάποιον. Mm-hmm. Απλά νομίζω ότι πρέπει κάπως αλλιώς να την πάμε τη χώρα μου, για να σωθούμε, για να μην ξεπουληθούμε εντελώς. Λοιπόν, επειδή δεν θα προλάβουμε, να προλάβουμε τα πάντα, mm-hmm. Έχω άλλα δύο πρόσωπα. Για πες μου. Πάμε μία και θα σου πω τώρα. Ωραία. Ποιο θα διαλέξεις εσύ. Λοιπόν, έχω την Άγγελα Μέρκελ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Διάλεξε εσύ ένα από τα δύο και σε πες μου ένα σχολιασμό. Λοιπόν, την Άγγελα Μέρκελ. Πήγες στα έξω. Ομοντιέ, να της πω γαλλικά. Δεν τη συμπαθώ. Εντάξει, νομίζω δεν είσαι και μοναδική Ελληνίδα. Δηλαδή, γιατί αυτή, καταρχήν, δεν μου κάνει και γυναίκα. Σκληρή, τεχνοκράτησα. Είναι σκληρή τεχνοκράτησα, έχει και αυτή τα δίκαια της, αλλά νομίζω ότι δώσ' μας μια ανάσα. Θες πιο πολύ ένας πολιτικός να είναι και λίγο πιο αισθηματίας και όχι τόσο πολύ με τα νούμερα και τεχνοκράτης. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος μένει στο βορρά και είναι μες στο κρύο να είναι και γλυκός άνθρωπος. Αυτό τα είπες όλα. Τα είπες όλα. Καλύτερα να μένουμε στο ηλιόλου στο μέρος μας εδώ και δεν πειράζει, θα τη βρούμε την άκρη μας πώς θα μείνουμε. Γεια σου Μέρκελ. Ήρθε η ώρα λοιπόν για το παιχνίδι πρώτη σκέψη ακούγοντας μία λέξη. Αυτό είναι γρήγορο παιχνίδι, επομένως έρχονται σε λίγο μουσικές αλχημίες, μείνετε συντονισμένοι στον Art με Ζωή και Στέλιο. Πάμε λοιπόν για την πρώτη λέξη. Είναι η λέξη κραγιόν. Κραγιόν, lipstick θα πω εγώ. Τι κραγιόν. Τακούνι. Εγώ βαστιλέτο. Χάμπουγκερ. Φαγητό. Μιαμ. Σοκολάτα. Σοκολάτα, δυναμία, εξάρτηση. String. Καθημερινή ανάγκη. Καθημερινή ανάγκη. Αυτή ήταν η αγαπημένη αποστολή Ζωή εδώ στον Art 90,6 FM. Άλλη μια συνέντευξη θα έλεγα έτσι ιδιαίτερη και ωραία. Μας είπε πράγματα και η αποστολή Ζωή για τον χαρακτήρα της και ίσως μάθαμε και τη μικρή της ιστορία που για το τα μου έλειψες. Τα προλάβαμε όλα έτσι. Ναι, τα προλάβαμε όλα. Βέβαια πήρα λίγα 15 λεπτά από την επόμενη εκπομπή, αλλά χαλάλη σου. Και έρχονται τώρα τα παιδιά στις μουσικές αλχημίες, Στέλιος και Ζωή, Ζωή και Στέλιος. Μοναδική αποστολία μου, εγώ να σου ευχηθώ καλή επιτυχία αύριο. Ευχαριστώ. Αν και σου είπα, διασκέδασέ το, δες το ως διασκέδαση και ναι. Πιστεύω θα το δούμε και εμείς έτσι μετά. Μα δηλαδή... ναι, μόνο το διασκεδάζεις αυτό, δεν μπαίνεις αλλιώς στο Your Face. Και μπαίνεις. Καλή επιτυχία ως lady. Ευχαριστώ μικρέ. Πολλά φιλιά στην αποστολή Ζωή και βέβαια και σε εσάς και ραντεβού το άλλο Σάββατο ακριβώς στις 6 γιατί έχουμε πει τα καλύτερα πράγματα ξεκινούν με μουσική. Start Music λοιπόν και πάμε να ακούσουμε το ολοκένουργιο κομμάτι της αποστολή Ζωής γιατί έρχονται σε λίγο εδώ μουσικές αλχημίες.